Έχω την κυρία Φίνου στη γραμμή μας. Και γιατί, θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί από την πρώτη στιγμή, μέσω των social media, στα οποία είναι πάρα πολύ ενεργή, ειδικά στο Twitter και πάρα πολύ εύστοχη, κυρία και Φίνου, ακριβώς, πήρε θέση για το θέμα της Ζέτας Δούκα, αλλά έχει βιώσει και ίδια κάτι πάρα πολύ σοβαρά. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όχι μόνο επαγγελματικό bullying, αλλά έναν εφιάλτη, μιας και στα 15 της, δέχτηκε απόπειρα βιασμού. Να μας τα πει, κυρία Φίνου. Κυρία Φίνου, καλή σας ημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Καλημέρα. Όχι, βρε παιδιά, τι καλά να είμαι. Μετά από όλα αυτά που άκουσα πάλι, δηλαδή, ξέρετε, αυτές τις μέρες ξυπνάω το πρωί και είναι κάπως η μέρα μου, γιατί έρχονται στο μυαλό μου διάφορα. Και δεν θέλω να σταθώ στο δικό μου βιασμό, τον σεξουαλικό, γιατί, εντάξει, αυτό το πέρασα πως το πέρασα. Θέλω να μείνουμε σε αυτό που σημαίνει τώρα. Και το οποίο με σταράξει, γιατί σαφώς έχει συμβεί στις περισσότερες γυναίκες, αλλά, ξέρετε, έχει συμβεί και σε μένα, αλλά δυστυχώς όσοι και όσες, γιατί και γυναίκες, μου έχουν κάνει κακό, επάνω στη σκηνή κιόλας, δεν χρειάζεται να είναι μόνο στα καμαρίνια. Από γυναίκα ή από άντρα? Και από άντρες, και από άντρες. Δεν είναι ένας. Είμαι 40 χρόνια σχεδόν σε αυτή τη δουλειά. Έτσι. Βεβαίως. Φυσικό είναι να έχω δεχτεί τα χίλια μύρια τις πολλές επιθέσεις. Όχι πάντα βέβαια, γιατί υπήρχαν και πολύ καλές συνεργασίες. Αλλά αυτό που πρέπει να το υποστείς, να το δέχεσαι, να παίρνεις χάπια για να το αντέξεις, είναι τραγικό. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει και κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το γιατί όχι τότε και άφησε να περάσει χρόνος οποιοσδήποτε ή το οποιοδήποτε θύμα. Να σας πω κάτι. Ναι, πες. Πρέπει κάποιος να είναι έτοιμος μέσα του. Έτσι. Η κυρία Δούκα ήταν έτοιμη και μπράβο της. Δεν την γνωρίζω προσωπικά. Είμαι στο πλευρό της. Είμαι στο πλευρό της οποιασδήποτε γυναίκα θα έχει δεχτεί τέτοιες επιθέσεις, αλλά και άντρα. Και άντρα, βεβαίως, γιατί και ο Γιάννης άντρας είναι και έχει δεχτεί τέτοια επίθεση. Βέβαια. Βεβαίως. Και δυστυχώς οι άντρες το κρύβουν περισσότερο. Έχεις δίκιο, Κέτη. Για να μην τους πούν αδύναμους. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με φίλο, παιδιά, όλα. Να σας πω κάτι. Φοβόμαστε. Βλέπω τώρα το Γιάννη, έτσι. Το Γιάννη, ναι. Καλά είπα το μικρό του, έτσι. Ναι. Τα έχω παίξει λίγο. Λοιπόν, βλέπω τώρα το Γιάννη. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν θα το πει, δεν θα πει όνομα το παιδί. Γιατί σας μιλάω ειλικρινά, δεν γνωρίζω εγώ, ούτε εγώ γνωρίζω ποια παρουσιάστρια είναι. Πρώτη φορά το ακούω από το Γιάννη. Δεν είμαστε. Δεν είναι παρουσιάστρια αυτή που έχω δεχτεί. Είναι στέλεχος του καναλιού, που προφανώς δεν ήμουν επιλογή της, παρόλο που είχα κάνει κάποια δοκιμαστικά, γιατί στη δουλειά μας έτσι γίνεται. Προφανώς ήθελε κάποιον άλλο συνάδελφο, δεν της έγινε το χατήρι και για έναν ολόκληρο χρόνο πέρασα πολύ άσχημα. Αλλά άκουγα σχόλια που φαντάζομαι ότι και η ίδια. Είχε χειρονομήσει πάνω σου. Όχι. Δεν αντιλαμβανόταν το μέγεθος και το πόσο μπορεί να με πλήγωναν και να με απαξίωναν αυτά τα πράγματα που έλεγε. Γιατί είναι αυτό που σας λέω και αυτό με στεναχωρεί και μου φέρνει αυτή τη στιγμή την ένταση. Γιατί και η ίδια πιθανότατα να έχει δεχτεί τέτοια απαξιωτικά σχόλια και ρατσιστικά από άλλους ανθρώπους. Να τα λύσει μόνη της. Γιατί αυτό το πράγμα δυστυχώς γίνεται στην τηλεόραση κατ' εξακολούθηση και το ξέρουμε. Και εγώ, στην ηλικία που είμαι τώρα, δεν μπορώ να δέχομαι αυτό να επαναλαμβάνεται. Βεβαίως. Και να επαναλαμβάνεται. Λυπάμαι που το λέω και από γυναίκες, γιατί το λέω γιατί η γυναίκα είναι κάτι ιερό, γίνεται μητέρα. Και άρα λοιπόν πρέπει μια συμπεριφορά που έχει, που μπορεί να την έχει σε έναν συνάδελφό της, αυτή η συμπεριφορά δεν θα πρέπει να την έχει και στα παιδιά της όταν αργότερα θα κάνει παιδιά. Δεν έχει να κάνει, Γιάννη, με γυναίκα ή με άντρα. Ναι. Για μένα είναι το ίδιο. Να κάνει με ποιότητα χαρακτήρα, παιδιά. Και απλά θα σας πω, γιατί το ξέρουν οι συνάδελφοι πάνω, ήταν τόσο άσχημη συμπεριφορά που έχω διαγράψει αυτή τη χρονιά την επαγγελματική τελείως από το μυαλό μου και πολλούς ανθρώπους που τους έβλεπα και τους συναντούσα. Δεν τους αναγνώριζα μετά τους ξαναείδα και μου λέγανε «Μα είμαι ο Τάδε που είχαμε συναντηθεί». Ναι, γιατί έχεις κάνει delete. Είχαμε συναντηθεί και σου έλεγα «Δεν σας θυμάμαι, σας ζητώ συγγνώμη, γιατί την χρονιά αυτή την έχω διαγράψει από τη ζωή μου». Μάλιστα. Αυτό. Γιάννη, καλά κάνεις και τα λες.
Και καλά κάνει και θα κάνει οποιοδήποτε μιλήσει και για το δικό μας το κομμάτι, που όλοι έχουμε δει πράγματα μπροστά μας. Χειρότερα από αυτά που λέω. Παιδιά, το πραγματικό νομίζω ότι είναι πολύ χειρότερα στο δικό σας. Ναι. Το πραγματικό πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι. Όλοι μας πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι δυστυχώς είμαστε ακόμα μέσα σε αυτή τη δουλειά. Και ότι πολλές φορές όταν οι άνθρωποι αποφασίζουν να μιλήσουν, τους κλείνουν όλες οι πόρτες. Απλά Άρα λοιπόν, θέλω να μας το πει στο τραγικό δίλημα. Θέλω να μας το πει η κυρία Φίνου. Την οικογένειά μου ή θα πω την αλήθεια. Θέλω να μας τα πει η κυρία Φίνου. Κυρία Φίνου, το έχετε βιώσει αυτό και επειδή είστε πολλά χρόνια στο θέατρο, το έχετε δει να συμβαίνει μπροστά σας? Όχι μπροστά. Σε μένα έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Αρκετές φορές δηλαδή. Ακούστε τι γίνεται. Έχουν φύγει από τη ζωή δηλαδή οι άνθρωποι. Μην πάει το μυαλό σας σε ονόματα μεν, αλλά μην ξέρω τώρα που θα πάει το μυαλό κάποιων ανθρώπων. Δεν πάει συγκεκριμένα. Αλλά δεν είναι. Θέλω να βγάλω από τη μέση. Από εκεί που φαντάζονται. Έχω δουλέψει με πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, ναι, έχω δεχτεί επίθεση και πάνω στη σκηνή, αλλά και ο τρόπος που σου φέρνονται στα καμαρίνια, η απαξίωση, ο τρόπος που σε κοιτάνε, δεν θέλεις να πας να παίξεις. Φτάνεις σε τέτοιο σημείο και πρέπει να περάσεις, να μιλήσω για ένα χειμώνα, ένα χειμώνα ολόκληρο, στην ίδια σκηνή που είναι το δεύτερο σπίτι σου το θέατρο. Πρέπει να περάσεις και να αντέχεις όλα αυτά και δεν μπορείς. Και γι' αυτό κάποιοι μπορεί να βγουν και να έχουν πιει ένα ποτήρι κρασί. Δηλαδή, καταλάβατε, όλα αυτά αν τα βάλουμε, είναι μια λυσίδα, γίνεται, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να παίρνουν ηρεμιστικά, μπορεί να πίνουν ποτό, μπορεί... Πολλά μπορεί. Δηλαδή... Επίσης, κυρία Φίνου, να προσθέσουμε κάτι σε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ τυχεροί, που μπορεί να έχουν οικογένεια, φίλους, συντρόφους δίπλα, που να τους στηρίζουν πολύ. Λοιπόν. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι όμως, στην παρούσα φάση της ζωής, όπως και ζητά εδώ κατώτε, μπορεί να ήταν μόνη της στη ζωή της. Να μην είχε κάποιος τρόπο να το μοιραστεί. Βέβαια. Οτιδήποτε. Και άλλοι πολλοί που να το περνάνε μόνοι τους. Και εκεί είναι το δύσκολο. Εγώ παραδείγματος χάρη, σε δύσκολες περιόδους της ζωής μου, που έχω και εγώ υποστεί τεράστιο bullying, είχα δίπλα μου τους γονείς μου, επειδή είχα πολύ καλή σχέση με τους γονείς μου και τους τα έλεγα όλα και με στήριξαν ή κάποιος συναδέλφος ήταν δίπλα μου. Άλλοι μπορεί να μην έχουν κανέναν. Και εκεί φτάνουμε, τα κρατάνε μέσα τους, τα κρατάνε μέσα τους και φτάνουμε στο σημείο αυτό που περιδοκιάζουμε λιώτη, να κάθομαι και να κλαίω στην τουαλέτα. Αυτό που είπε ο Γιάννης, να κάθομαι στην τουαλέτα μου και να κλαίω ή να παίρνω χάπια και να έχω χαλάσει το στομάχι μου και μετά να βγαίνουν διάφορες ασθένειες. Απλά να έχεις μια συμπεριφορά πάντα σπασμωδική, παιδιά. Γιατί ακριβώς. Το bullying δεν είναι μόνο να έρθει κάποιος να σου πει ότι είσαι άχρηστος ή οτιδήποτε άλλο. Το bullying είναι οι αγαπημένοι συνάδελφοι επίσης να πιάνουν τους ανθρώπους που είναι στελέχη ή head ομάδων και να σε λιδωρούν και να σε ξεφτιλίζουν και να σε υποτιμούν. Και η συμπεριφορά των ανθρώπων να αλλάζει απέναντί σου. Γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι και στο δικό μας χώρο και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους. Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο απευθείας. Θα γίνει από όλο αυτό. Εμένα μου είχε τύχει και το να υπάρχει πρωταγωνίστρια μέσα στη θεία σου και να δίνει, επειδή δεν την έπαιζαν σε εισαγωγικά την εποχή μου τα περιοδικά, να δίνει ειδήσεις για μένα. Για ανταλλαγή. Έτσι. Ναι, για να βγάζουν, δηλαδή, είναι πάρα κυρία πολλά. Φίνου, αυτά γίνονται και τώρα. Εκπομπές ανταγωνιστικές ψάχνουν να βρουν κάτι για την ανταγωνιστική εκπομπή για να τους κάνουν ζημιά, επειδή αυτοί στο παρελθόν είχαν υποστεί ζημιά. Τι λέτε τώρα, αγωδία. Αυτά γίνονται δεν τώρα. Αυτά είναι, αυτά είναι όμως το ποιόν των ανθρώπων είναι όσοι το κάνουν υπό του μηδενό. Και το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Και η ψυχή τους είναι μαύρη. Και ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό. Κυρία Φίνου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα χαρώ κάποια στιγμή να φτάνω να τα πούμε από κοντά. Ξέρετε ότι σας εκτιμάμε πολύ και περιμένω να σας δούμε και από κοντά. Θέλω να πω ότι είμαι δίπλα σε όλα τα κορίτσια και ας μην έχω συνεργαστεί με κανέναν από αυτούς τους καλλιτέχνες που έχουν φερθεί έτσι. Πολύ καλά, αν έχουν φερθεί έτσι, που εγώ το πιστεύω ότι. Έχουν φερθεί και τις στηρίζω όλες, γιατί ναι, το πιστεύω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Φίνου. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας.